Γεια σας αγαπητοί φίλοι, είναι τόσο στενή η συνεργασία της Ελλάδος με την MBDA, τον κολοσσό που κατασκευάζει τους εμβληματικούς πυράβλους της Ελλάδας που χτυπούν σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. MBDA δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ταυτισμένοι με τους Exocet, τους πανίσχυρους πυράβλους ναυτικής κρούσεως που διαθέτουν και τα δύο ελληνικά κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος, χτυπούν πλοία και παράκτιες εγκαταστάσεις στα 200 χιλιόμετρα. Φυσικά η Skull-PNG, η Storm Shadow, το μακρύ χέρι της Ελλάδος που εχθές προχθές σας ενημερώσαμε υπεγράφει συμφωνία αναβάθμισής τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την MBDA, αυτοί χτυπούν στα 500 χιλιόμετρα. Αέρος-αέρος, Meteor πέραν του οπτικού πεδίου στα 250 χιλιόμετρα και φυσικά η Αστέρ 30, η αντιεροπορική επιφανείας αέρος των Μπελαρά στα 130 χιλιόμετρα δίδουν την πολυπόθητη αεράμινα περιοχή στο πολεμικό ναυτικό. Άλλη σημαντική πύραυλη, CAM Air, μέσου βεληνικούς επιφανείας αέρος, Acheron MP, αντιαρματική πανίσχυρη πύραυλη, για τους οποίους σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες ως τώρα πληροφορίες βρίσκεται σε συζητήσεις η Ελλάδα με την MBDA για την απόκτησή τους. Ενδεχομένως να μπορούν να τοποθετηθούν στα VBL, τα Panhard, τα τεθωρακισμένα, τα ελαφρά τεθωρακισμένα, τα οποία θέλει η Άρκιους, η Γαλλική, να αναβαθμίσει. Μας έχει ήδη παραδώσει δύο αναβαθμισμένα στο κορυφαίο τους επίπεδο. Και φυσικά η κορυφή του παγόβουνου, ο στρατηγικός πύραυλος με βεληνικές 1400 χιλιόμετρα, Missile de Croisière Naval, MDCN, ο Scalp Naval, που θέλουμε να τον δούμε και με τον κάθετο εκτοξευτή του Silver 70 στις φρεγάτες Μπελαρά της Ελλάδος. Δεν είναι αργά, αν ενεργοποιηθεί η όψιον, η προαίρεση για την τέταρτη Μπελαρά μπορεί να φέρει επιτέλους τον Silver 70. Μάλιστα, έγκριτος σχολιαστής του καναλιού, ο Όθων Φλωράτος, μου έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να το θέσω εδώ στην τέταρτη Μπελαρά να τοποθετηθούν μισή αντιεροπορική πύραυλη Αστέρ 30, μεγάλου μακρού βεληνικούς και η υπόλοιπη μισή, η υπόλοιπη 16 να είναι για CAM Air μέσου βεληνικούς και έτσι να τοποθετηθούν και οι MDCN, η Missile de Croisière Naval, για να έχει η Ελλάδα τη δυνατότητα στρατηγικού πλήγματος, όχι στα 500 που έχει τώρα με το μικρό ξαδελφάκι των Scalp Naval, του Scalp PNG στα 500, αλλά στα 1400 χιλιόμετρα. Το κανάλι είναι δικό σας, τα σχόλιά σας αναμεταδίδονται και φυσικά εμπλουτίζετε με αυτά τις εκπομπές, βάζετε τις δικές σας γνώσεις και γίνονται πιο πλούσιες οι εκπομπές. Λοιπόν, ανοίγουν γραφεία στην Αθήνα ούτως ώστε να είμαστε ακόμα πιο κοντά. Μόνιμα ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα ο γαλλικός κολοσσός, ο Ερικ Μπεραντζέ, διευθύνων σύμβουλος της MBDA, δήλωσε ότι τα εγγένεια του γραφείου της εταιρείας στην Ελλάδα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της στην ιδιαίτερη σχέση με εμάς. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και 50 χρόνια και έχουμε συμβάλει σε μια στρατηγική και στενή συνεργασία με την Ελλάδα βασισμένη σε ισχυρή αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μέσα από αυτή τη μόνιμη παρουσία της MBDA στην Αθήνα σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις τοπικές μας επενδύσεις στην Ελλάδα και να συνεργαστούμε με ελληνικούς θεσμούς για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε βασικά τις καλύτερες λύσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα ήταν ο πρώτος πελάτης του γαλλικού κολοσσού για τον πύραυλο Exocet το 1968 και η εταιρεία έχει συνεργαστεί μαζί μας για πάνω από 50 χρόνια, πακέτα όπλων για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού κλάσεως Κίμων, FDIHN, Μπελαρά, φυσικά Μοιράζ 2000 και Μοιράζ 2005 και πάει λέγοντας. Αυτά προς το παρόν, θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας κανάλι. Επίσης κοινοποιήστε τις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μας ενισχύσετε ακόμα περισσότερο. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο αγαπητοί φίλοι σε όλους σας.